Καλησπέρα, είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Δραματική είναι η επόμενη μέρα της κακοκαιρίας για τα Χανιά. Απίστευτες είναι οι εικόνες από τις γέφυρες που κατέρευσαν εξαιτίας των καιρικών συνθήκων, οι οποίες λάβωσαν ολόκληρη την Κρήτη. Η κατεστραμμένη γέφυρα Πλατανιά και η γέφυρα Κερίτη ήταν στους πρώτους σταθμούς του Υπουργού Υποδομών, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Στις μεγάλες πληγές της Κρήτης όμως, ο άτυχος 61χρονος κτηνοτρόφος που βρέθηκε τελικά νεκρός. Έφυγε για τη γειτονιά των Αγγέλων σε ηλικία 88 ετών ο Γιώργος Καλομύρης, ένας σπουδαίος κριτικός καλλιτέχνης, ένας ξακουστός λυράρης και ερμηνευτής. Μεγάλο το πένθος για τους καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής. Προετοιμασμένοι για 6 χρόνια αϋπνίας θα πρέπει να είναι οι νέοι γονείς και κυρίως οι μαμάδες. Μια νέα επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η διαταραχή του ύπνου φτάνει στο αποκορύφωμά της τους πρώτους 3 μήνες μετά τη γέννα. Πληκτρολογήστε neakrete.gr από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.